Από την εισαγγελέα του Αριουπάγου να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Στέλνει εξώδικα ως εκπρόσωπος ενός παν της ΕΠΑΝ, που ήμουν ο μόνος που είπα στο ελληνικό κοινοβούλιο τα ονόματα όλων αυτών των κορακιών. Γιατί δεν είναι ξένοι, όχι. Διότι οι προδότες και οι εφιάλτες ήταν Έλληνες, είχαν ελληνικά ονόματα και από εδώ ανδρώθηκαν και εδώ μεγάλωσαν. Και δεν τρέπεται κανένα σας. Ο γιος του εισαγγελέα του Αριουπάγου δεν είναι παράνομο, αλλά πολιτική χωρίς ηθική πάβει να είναι πολιτική προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Ντρέπομαι γιατί εκτιμούσα τον κύριο Τογιάκο πριν μερικά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια κάνει νερά. Μπάζει το καράβι της δικαιοσύνης και δυστυχώς. Ερωτήματα. Και τα θέτουμε εδώ και να τα θέσω ευθέως και όταν η ελληνική λύση αυτή στα πράγματα θα δούμε πόση γη εισαγγελέων, πόση γη δικαστών, θέλω τα ονόματα όλων αυτών, εργάζονται για τράπεζες, τραπεζίτες και εφοπλιστές, κύριε Καρδαλιά. Αυτό σημαίνει κυβέρνηση. Πολλοί γη εισαγγελέων, πολλές κόρες δικαστών εργάζονται σε φανς, σε τραπεζίτες. Αυτό πόσο ηθικό μπορεί να είναι? Γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό? Εδώ ακόμα περιμένω τα 220 ονόματα των κτηνών, των παιδεραστών του Μύχου, τα οποία τα θάψατε, γιατί πολλοί από εσάς, όχι εσείς προσωπικά, αλλά οι ιδεολογικοί σας φίλοι, εμπλέκονται στην ιστορία αυτή. 220 ονόματα ακόμα δεν λέει κανείς τίποτα. Πού αλλού δουλεύει ο γιος του κ. Τογιάκου? Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, προς Θεού. Δουλεύει και στο Υπουργείο Υποδομών, μεταχρητός. Μην γελάτε, κύριοι συνάδελφοι. Δουλεύει στο Υπουργείο Υποδομών μεταχρητός. Και εδώ καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής το έγγραφο που ο ίδιος υπογράφει εναντίον ιδιώτου για να του πάρει το ακίνητο ως δικηγόρος της εταιρείας. Σε πάλι, κορακιού. Εδώ έχω την δική του, έτσι, το δικό του διορισμό ως μεταχνητός υπάλληλος του υποδομών. Και λέω το δικό μας το παιδί, το άλλο παιδί, το ξένο παιδί, του φτωχού το παιδί δεν έχει δικαίωμα να είναι μεταχνητός. Δεν έχει δικαίωμα να είναι μεταχνητός. Δεν έχει δικαίωμα. Το υπουργού, η κόρη έχει όμως. Η εισαγγελέα έχει. Και εσύ πάνε και ψήφισέ τους. Και όχι μόνο αυτό. Παιδιά υπουργών να δουλεύουν σε ολιγάρχες. Και ολιγάρχες να παίρνει έργα από τον υπουργό. Παράδειγμα το ελληνικό. Θα μου πεις τώρα το παιδί φταίει. Δεν ξέρω ποιος φταίει, ρε παιδιά. Και δεν με νοιάζει το παιδί του καθενός ένα. Με νοιάζει υποκρισία και ανηθικότητα κάποιων. Δεν μπορώ εγώ που δίνω το έργο σε κάποιον να βάζω το παιδί μου στη δουλειά αυτού του. Αν τρελαθούμε τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει ροή, δεν υπάρχει σκέψη από το πράγμα. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, παιδιά? Συνέβη μου, τι γίνεται, καταλαβαίνετε. Πάω να βγάζει σίγουρο κάμα τώρα. Δούλευε για να βγάζει τα 500, 400, 600 ευρώ το μήνα. Ή ο αγρότης να μοχθεί στην γη, τη μάνα ελληνική γη, να βγάλει τους καρπούς των γοραπιών του. Αυτοί βγάζουν καρπούς άλλους. Είναι πιο έξυπνοι από εσάς. 40.000 παράστητα τροπτικά που έχουν ρημάξει όλη την Ελλάδα. 40.000 διορισμένα τροπτικά έχει η Νέα Δημοκρατία με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ. 40.000 τροπτικά κανονικά. Το καταλαβαίνετε? Διορισμοί. Και δεν μιλάμε για 500 ή 700 ευρώ μισθούς. Τα ξεχάσετε. 2 και πάνω. 2.000 μέχρι 7-8.000 το μήνα. Για να μην πω και τους αγγελείς δικαστές που πήραν απόφαση στον Αεροπάγο. Εναντίον του ελληνικού λαού, εναντίον της ιδιωτικής υπηρεσίας των Ελλήνων. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Πώς περπατάς στον δρόμο, δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι δικαστές. Τώρα θα μου πεις οι μισθοί τους είναι, να μην σου πω τι, έτσι. Ναι, τι ρε. Και μετά βολεύονται και κάπου. Α, σε καμιά ανεξάρτητη αρχή, σε κανένα κομματικό γραφειάκι. Έχουν και τα κάνει τυχερά τους αυτό. Μα έτσι τα κάνεις κράτος. Αυτό είναι κράτος. Ποιο κράτος τώρα? Εδώ Μητσοτάκης, Τσίπρα και Ανδρουλάκης μιλάνε το Αιγαίο και χαμπάρι δεν παίρνει ο Έλληνας. Μιλάνε για συνεκμετάλλευση αποκάλυπτα πλέον. Μιλάνε για συνεκμετάλλευση αποκάλυπτα. Βγαίνει τώρα Παγκογιάννη και λέει: δεν έχω ταμπού, λέει, για συνεκμετάλλευση. Ταμπού να έχει για το σπίτι της. Για το κρεβάτι της. Αν δεν έχει ταμπού. Αλλά αν πάω εγώ στα Χανιά στο σπίτι και υποθέτω το μισό οικόπεδο δικό μου, θα μου πλακώ στο ξύλο. Το οικόπεδο της Ελλάδος τι είναι? Δικό της Τσιφλίκη? Ή ο άλλος εκεί, ο μυστήριος, ο πρωταλλητής της κυβίστης της, που βγαίνει και λέει, μα βέβαια, σε εκμετάλλευση με όρους. Τι λες, βρε. Με πόσα εκατομμύρια ευρώ μπορεί να τα λες αυτά όλα?
Με 6 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, με πόσα εκατομμύρια αλλάζει τη συνείδησή σου, την ψυχή σου και την παραδίδεις στον σατανά ή στον Τούρκο. Ρωτώ τώρα. Πού μπορείτε να φτάσετε επιτέλους. Πόσο πιο χαμηλά. Αλλά εδώ έχουν πιστεί όλοι οι Έλληνες. Έχουν φτάσει στο σημείο οι Νεοέλληνες, να καταλάβετε τι μιλία ιστορία μαθαίνετε. Να πιστεύουν ότι στην επανάσταση του 21 οι Αμερικανοί βόντισαν την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Βέβαια.